Τώρα δουλεύει. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ κάποια λόγια για την Ελλάδα. Πράγματι είναι μια ιστορική στιγμή για όλους όσοι βρισκόμαστε από την αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ είμαι στο Eurogroup από το 2010. Μιλάμε για 8 χρόνια όπου συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Ζήσαμε δραματικές στιγμές. Πολλοί εξημών ήσασταν σε αυτή την ολοκλήρωση όλων αυτών των δραματικών συσκέψεων το 2010, το 2012, όπου η χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλης της Ευρωζώνης βρέθηκε υπό την απειλή κατάρρευσης. Φυσικά τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα βρέθηκε πολύ κοντά στο να εγκαταλείψει την Νομισματική Ένωση. Κάτι που θα είχε τρομερές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Άρα έχουμε διασχίσει ένα πολύ μεγάλο δρόμο. Η Ελλάδα διέσχισε μεγάλο δρόμο. Όλοι εμείς στην Ευρωζώνη διασχίσαμε όλο αυτό το μονοπάτι και θέλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Η αλληλεγγύη λοιπόν από την Ευρωζώνη για την Ελλάδα, με αντάλλαγμα φυσικά όλες αυτές τις τρομερές και φοβερές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα και που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ σε τέτοια έκταση. Μιλάμε για πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έφτασαν στα χέρια της Ελλάδας μέσα από τα από το EFSF, από το ΔΝΤ και από τον ESM. Το 2012 υπήρξε και υπήρξαν οι ιδιώτες πιστωτές αλλά και οι επίσημοι πιστωτές οι οποίοι επιμήκυναν τις οριμάνσεις των δανείων και όταν θεωρήσαμε ότι όλα αυτά τα μέτρα θα βρείτε μια νέα έκθεση ότι μέσα από την έκθεσή μας ότι η Ελλάδα μέσα από αυτές τις επιμηκύνσεις ουσιαστικά εξοικονόμησε γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι μια τεράστια ελάφρυνση. Όπως είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, έδωσε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις σημερινές αποφάσεις. Είμαστε έτοιμοι να εκταμιεύσουμε 15 δισεκατομμύρια ευρώ όταν κλείσει η συμφωνία. Τα 9,6 θα πάνε στο μαξιλάρι ασφαλείας μέχρι το 2020. Τα εναπομείναντα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε στον ξεχωριστό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους. Ως προς την ελάφρυνση του χρέους θα λάβετε λεπτομέρειες ως προς της επιμήκυνση των οριμάνσεων και τα ομόλογα και τα επιτόκια. Έχουμε 96,6 εκατομμύρια ευρώ από το δάνεια του EFSF τα οποία θα επιμηκυνθούν για 10 χρόνια και έτσι 33. Και έτσι από το η Ελλάδα θα πληρώσει ξανά τους για αυτά τα δάνεια από το 2033 και μετά. Όλα αυτά θα τα βρείτε φυσικά στην έκθεση. Επικροτώ και χαιρετίζω αυτές τον οδικό χάρτη ως προς την ενισχυμένη εποπτεία που θα λάβει η χώρα και θεωρώ ότι είναι η σωστή, έχει τεθεί στις σωστές βάσεις δεδομένου του τεράστιου ποσού που έχει δανειστεί η Ελλάδα. Ο ESM θα συνεργαστεί με την Κομισιόν στο πλαίσιο αυτής της ενισχυμένης εποπτείας που θα είναι πολύ σημαντική για το μέλλον. Ως προς την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ζώνης δεν έχω πολλά να πω, τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες. Το μόνο που θέλω
να υπογραμμίσω ή να υπενθυμίσω καλύτερα είναι ότι όλες οι διαφορετικές ιδέες που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι ως προς την εμβάθυνση της Ευρωζώνης, όλες συνηγορούν στο να κάνουμε την Ευρωζώνη πιο ανθεκτική.